Λοιπόν, γυρνάμε πίσω στον Άλεξ. Τον κύριο Smoothskin. Περνάει τουλάχιστον μισή ώρα, δεν είσαι σίγουρος. Αλλά πέρασε αρκετή ώρα κοιτώντας όλους τους θάμνους. Ναι, ναι. Οι οποίοι ο κάθε ένας είχε ξεχωριστό θέμα, το οποίο σε συνάρπασε. Βλέπεις ότι η αρχιτεκτονική του κτηρίου είναι πολύ καλή, με ίσιες γραμμές, και βλέπεις ότι στην προστινή του όψη, το κτίριο, έχει μια τεράστια πύλη διπλή, ξύλινη, η οποία είναι ανοιχτή. Και βλέπεις ότι από πάνω ακριβώς, καταρχήν έχει το ύψος περίπου τριόροφου, τετραόροφου κτηρίου. Τετραόροφου. Βλέπεις ότι κοντά στην κορυφή, επάνω από την είσοδο, έχει το σημάδι ενός ήλιου με απλωμένες τις ακτίνες του και φαίνεται σε χρυσό χρώμα. Κατά τα άλλα είναι χτισμένο από λευκό μάρμαρο και στα θεμέλια μέχρι και 1,5 μέτρο από το έδαφος υπάρχει καλή πέτρα. Κάθομαι, χαζεύω τον ήλιο, εντυπωσιάζομαι το σκηνικό. Ναι. Οι πόρτες είπες ότι είναι ανοιχτές, α? Είναι ανοιχτές και εκείνη τη στιγμή βλέπεις κιόλας να περνάει έτσι μπροστά από την πόρτα ένας άνθρωπος, φαίνεται νεαρός. Βλέπεις ότι φοράει μια ροζ, ένα ροζ απαλό χρώμα έχει η ρόμπα του. Και όμως απλώς πέρασε, φαίνεται ότι κουβαλούσε κάτι κεριά. Ωραία. Το βλέπω, το τραβάει αυτός και μπαίνω μέσα και τον ακολουθώ. Και προσπαθώ να μιλήσω τις κινήσεις του τον ακολουθώ. Βλέπεις ότι δεν σε έχει καταλάβει. Και καθώς προχωράς έτσι από πίσω του και κοιτάς μέσα στο χώρο, βλέπεις ότι φως μπαίνει από παντού και δημιουργεί πάρα πολύ ωραία χρώματα μέσα σε αυτό το ναό. Βλέπεις ότι υπάρχουν αρκετά στασίδια για να κάθονται οι πιστοί. Βλέπεις αρκετούς μέσα στην εκκλησία ανθρώπους και καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή είσαι μεταξύ τελετών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια τελετή. Βλέπεις παρόλα αυτά άλλους τρεις ιερείς, οι οποίοι φαίνεται να φοράνε και να κάνουν δουλειές, να φοράνε επίσης ροζ ρόμπες και να είναι νεαροί. Και βλέπεις και δύο ιερείς, οι οποίοι φορούν λευκές ρόμπες και φαίνεται να συνομιλούν κοντά στο βωμό, εκεί που γίνεται μάλλον το κήρυγμα και οι τελετές, όπου υπάρχει το γλυπτό, από, δεν μπορείς να καταλάβεις από την απόσταση που είσαι, από τι υλικό, από έναν ήλιο. Ωραία. Με έχει εξετάσει το γεγονός με το φως και πλησιάζω τους δύο τύπους που συζητάνε μεταξύ τους. Ωραία. Είμαι κοντά στο πόδι του και τραβάω τη ρόμπα του. Καθώς πλησιάζεις, πριν πλησιάσεις πάρα πολύ, φαίνεται ότι ο γυρεότερος από αυτούς, ο οποίος έχει μια φαλακρίτσα, έχει μαλλί μόνο γύρω-γύρω, έτσι εδώ δηλαδή, δεν έχει γένεια, έχει γαλάζια μάτια και επιτηδιασμένο πρόσωπο, φαίνεται ότι γυρνάει τα μάτια του πάνω σου, με το που φτάνεις γύρω στα 3 μέτρα από αυτούς. Και φαίνεται ότι ο άλλος που του μιλούσε, που φαίνεται φανερά πιο νέος, σταματάει να μιλάει και γυρνάνε και οι δύο μπροστά εσένα, καθώς πλησιάζεις. Ωραία. Χαμηλώνω το κεφάλι μου σε χαιρετισμό. Και πλησιάζω. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ένδοξος ο κύριος του πρωινού, σου λέει. Θα ακολουθήσω τη συμβουλή σας, θα πω ότι είναι έμβοξος. Βλέπεις ότι ο γερασμένος άντρας φαίνεται να χαμογελάει. Ρίξε μου ένα κάρισμα, τσεκ. Γεια. Ναι. Βλέπεις ότι μιλάει ο άλλος. Όχι ο παππούς δηλαδή, ο λίγο νεότερος, γύρω στα 50 φαίνεται. Καστανός, με φακίδες στο πρόσωπο και πράσινα μάτια. Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε, μικρέ μας φίλε? Ήρθες να κάνεις μήπως κάποια προσφορά ή να προσευχηθείς στον ένδοξο Λαθάντερ? Που σας έχασα κόλλησε, ποτέ δεν άκουσα τίποτα.
ήρθες να κάνεις κάποια προσφορά ή να προσευχηθείς στον έντοξο Λαθάντερ? Α, για αρχή όχι, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε περισσότερο για αυτό το Λαθάντερ και θα ήθελα να σας ρωτήσω άμα εσείς είστε ο υπεύθυνος για τη διάφλαση του φωτός που πάρετε εδώ πέρα. Όχι, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Υπεύθυνοι είναι αυτοί που χτίσανε την εκκλησία. Σου λέει. Αν θες να μάθεις περισσότερο γι' αυτό, ίσως θα πρέπει να επικοινωνήσεις με τους χτίστες. Υπάρχουν χτίστες εδώ στην πόλη. Αν και για τη συγκεκριμένη δουλειά, φέραμε χτίστες από αλλού, από την Κόρμιρ. Είναι όντως φαντασμαγωγικό όλο αυτό, αλλά θα ήθελα περισσότερο να μου πείτε για αυτό το Λαθάντερ. Ο Λαθάντερ, φίλε μου, είναι ο... βλέπεις και βλέπεις ότι σε παίρνει από τον νόμο και σε απομακρύνει από τον άλλον, από τον γυρότερο. Και αρχίζει και σου μιλάει και σου λέει, ο Λαθάντερ, φίλε μου, είναι ο Θεός του πρωινού, των νέων ξεκινημάτων, των νέων ευκαιριών και ασχολούμαστε αρκετά και με το εμπόριο. Είμαστε από τις πιο διαδεδομένες θρησκείες στα Forgotten Realms και είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέους οπαδούς. Ίσως θα ήθελες και εσύ να αποκτήσεις τη χάρη του Θεού του πρωινού. Λοιπόν, αυτό που είπατε για τα νέα ξεκινήματα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω τι ακριβώς εννοείται. Υπάρχει η πιο ιερή τελετή που θα κάνουμε είναι το μεσημέρι. Αν θέλεις, μπορείς να περιμένεις το high noon, όταν ο ήλιος θα είναι στο υψηλότερο σημείο του ουρανού. Ναι, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το ήθελα πάρα πολύ. Ωραία, οπότε κάθεσαι για να παρακολουθήσεις την τελετή. Ναι. Εντάξει. Μέχρι να με πιάσει η πείνα. Ωραία. Λοιπόν, πάρει. Everdur. Καθώς απομακρύνεσαι, σου λέει, «Ε, ξέχασα να σου πω, φιλαράκι, μάλλον αυτοί που σε μαζέψανε δεν το είπανε, αλλά αυτός που μπαλώνει τα δίχτυα στα λεφτά. Τα όπλα σου καλό θα είναι να πας να τα αφήσεις, γιατί άμα σε δουν οι φρουροί θα σε συλλάβουν, να ξέρεις». «Πού να πάω να τα αφήσω?» «Πάνε, να βρεις κάποιο φρουρό και θα σε πει αυτός». Ναι, μπορείς να μου πεις ακριβώς που μπορεί να βρω φρουρό, περιπολούν την πόλη κάπου ή κάτι τέτοιο. Καθώς κοιτάς δεξιά και αριστερά, βλέπεις και κάποιους φρούρους στο λιμάνι. Ωραία. Βηματάκια προς τα εκεί. Πας προς τους φρούρους, δηλαδή. Ναι, ναι. Ωραία, καθώς πας προς τους φρούρους, βλέπεις και κοιτάνε, κάνει ο ένας νόημα στον άλλον και σου λένε... εσύ! Γιατί κουβαλάς όπλα? Γιατί δεν μπήκαμε τον παραδοσιακό τρόπο στην πόλη. Είχα σε τη θάλασσα. Κατέληξα εδώ, ναι. Θα πρέπει να παραδώσεις το όπλα σου, φιλαράκι. Ναι, πού? Δώσ' τα σε εμάς και θα τα πάμε εμείς στο φρουραρχείο. Μπορείς να παραλάβεις από εκεί όταν φύγεις από την πόλη. Μάλιστα. Εντάξει, που στα δίνω. Το όνομά σου? Evendur. Ωραία, για να διεκδικήσεις πίσω το όπλα σου, το όνομά σου θα πεις. Περίμενε, πάρε κι αυτό και βγάζω ένα χάνταξ που έχω ζωσμένο τέτοιο από πίσω. Βλέπεις να ξαφνιάζεται, ας πούμε, αυτός που του το δίνεις, μάλλον δεν το είχε δει. Λέω να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις αργότερα, όχι τίποτα άλλο. Ναι, σου λέει. Ξέρετε αν κάπου εδώ πέρα μπορώ να βρω κάποια πρόχειρη δουλειά? Δουλειά τι δουλειά? Του χεριού, του ποδαριού, δεν είμαστε τώρα να διαλέγουμε. Ψάξε σε κάνα τα καράβια, μεγάλε. Θα ήθελα να αποφύγω για λίγο καιρό τα καράβια, αν γίνεται. Λυπάμαι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Είμαι αρκετά επιδέξιος πολεμιστής. Θα μπορούσα μήπως να βρω δουλειά μες στη φρουρά ή κάτι παρόμοιο. Οι εξετάσεις για να μπει στη φρουρά είναι πάρα πολύ δύσκολες, φίλε. Σίγουρα το έχεις. Και βλέπεις, κοιτάει κάπως αφιψηλού καθώς σου μιλάει αυτός. Σηκώνω κι εγώ λίγο το κεφάλι και λέω, ο καπετάνιος μου με είχε από τους πρώτους πολεμιστές με στο πλοίο. Για ρίξε μου ένα καρίσμα τσεκ. Και έτσι ξεκινήσαμε. Wait a second.
Κοίτα, φαίνεσαι δυνατούτσικος. Ίσως μπορείς να μιλήσεις με τον λοχαγό και μπορεί αυτός να έχει καμιά δουλειά για σένα. Θα πας στο φρουραρχείο. Βασικά, έλα μαζί μας τώρα, γιατί θα πάμε να αφήσουμε τα όπλα σου τους ή άλλους. Και να το γνωρίσεις άμα είναι, άμα δεν έχει δουλειά δηλαδή. Ναι, εντάξει. Άρον Τάνινγκ είναι το όνομά του, λέει. Θα τον δω και σε λίγο από ό,τι πιστεύω, οπότε... Ωραία. Αρχίζετε και κατευθύνεστε προς το φρουραρχείο, λοιπόν. Περνάς από μια περιοχή, την οποία βλέπεις ότι είναι τα slums, φτωχογειτονιές. Με το passive perception σου, αφού περνάτε τα slums και πάτε να μπείτε σε καλύτερα σπίτια από ό,τι φαίνεται, σε καλύτερη περιοχή, βλέπεις ότι υπάρχει και ένα μικρό κτίριο με ένα σύμβολο απ' έξω. Είναι σαν ένα διόρροφο κτίριο. Καθώς πέφτει το βλέμμα σου κατά εκεί, θέλω να μου ρίξεις ένα religion. Okay. Γιατί το βλέπεις καθαρά το σήμα με το passive perception που έχεις. Τι να ρίξω? Religion. 15. Ωραία. Καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ναό της θεάς Τιμώρα. Θεάς της τύχης και του εμπορίου. Μάλιστα. Βλέπεις ότι οι φρουροί το προσπερνάνε εντελώς. Τους λέω να κάνω μια ερώτηση. Μάθατε τίποτα για το ναυάγιο που έγινε πριν από τρεις μέρες? Κάτι ακούσαμε, ναι. Επιζώντες έχουν φτάσει εδώ πέρα, από εκεί πέρα. Έχετε μάθει το τίποτα? Το μαργαριτάρι της θάλασσας, δεν λες? Όχι ακριβώς το μαργαριτάρι της θάλασσας. Είναι το μαργαριτάρι της θάλασσας, το μαργαριτάρι της θάλασσας, ναι. Ναι, τα ακούσαμε, ναι. Μήπως έχετε μάθει για κάποιον επιζώντα από εκεί πέρα, τίποτα? Όχι, αλλά ξεβράσαν αρκετά πτώματα. Πτώματα? Ναι. Μάλιστα. Τι, ήσουν πάνω στο καράβι αυτό? Ναι. Γι' αυτό τότε θα ήθελα... Φίλε μου, τυχερός είσαι που ζεις. Το ξέρω. Γι' αυτό θα ήθελα να αποφύγω τη δουλειά σε καράβια για λίγο καιρό. Μάλιστα. Βλέπεις ότι... Περνάτε, από ό,τι φαίνεται, ένα κεντρικό δρόμο που δεξιά και αριστερά υπάρχουν πολλά μαγαζιά και μπαίνετε έπειτα σε μια άλλη περιοχή. Με το passive perception σου παρατηρείς ότι υπάρχει σε αυτή την περιοχή, καταρχήν τα σπίτια είναι πάρα πολύ καλύτερα. Έχουν όλα κήπους και είναι διόρροφα ή τριόρροφα, μονοκατοικίες. Και βλέπεις ότι στα δεξιά σου, όπως προχωράτε, υπάρχει ένα μεγάλο κτίσμα, φαίνεται από λευκό μάρμαρο και φαίνεται να γυαλίζει στον ήλιο. Επίσης και αυτό δεν φαίνεται, φαίνεται να το γνωρούν οι φρουροί και φαίνεται ότι σε οδηγούν προς την άλλη κατεύθυνση από αυτό το κτίριο. Βλέπεις ένα κτίριο αρκετά άσχημο, φτιαγμένο από πέτρα, μάλλον διόρροφο ή τριόρροφο, όπου απ' έξω φαίνονται φρουροί. Okay. Βλέπεις ότι σε αφήνουν γύρω στα 15 feet από την είσοδο, πηγαίνουν λένε κάτι στους φρουρούς μπροστά και ο ένας από αυτούς κουβαλάει τα όπλα σου μέσα, ενώ ο άλλος φαίνεται να μπαίνει επίσης και σου λέει περίμενε. Κάνεις κάτι? Όχι. Μετά από 5 λεπτά περίπου, φαίνεται ότι κατεβαίνει ένας γεραδεμένος άντρας, φοράει plate mail, έχει πίσω του ένα τεράστιο σπαθί ζωσμένο, με λαχρινός, με γαλάζια μάτια και μία οφλή στο πρόσωπο. Και φαίνεται ότι πλησιάζει προς τα εσένα και σου λέει, γεια σου φίλε, καλημέρα. Έμαθα ήσουν στο μαργαριτάρι της θάλασσας, στο ναυάγιο. Ναι. Τι έγινε, σώθηκε κανένας άλλος? Από ό,τι έχω ακούσει και εδώ πέρα, όχι. Κατάλαβα. Ο καπετάνιος, Τζακ. Αγνοείται. Κατάλαβα. Και ο second man αγνοείται, μόνο εγώ. Μου είπαν ότι ψάχνεις δουλειά, τι, για ναύτης? Όχι ακριβώς. Για άνθρωπος που χειρίζεται όπλα. Μάλιστα. Να υποθέσω ότι χρειάζεται και χρυσάφι. Ναι. Και βγάζω ένα σακουλάκι το οποίο είναι τελείως σχεδόν άδειο και κουνάω τα ελάχιστα χρήματα που έχω. Εντάξει. Μπορείς να πας και να απευθυνθείς στον πρόεδρο του εμπορικού γκίλτ, τον κύριο Τζέικοπ Βίδερτον, στο λιμάνι. Οκ. Ίσως υπάρχει μια δουλειά για σένα. Ωραία. Πας προς τα εκεί? Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν,
Οπότε έχουμε έναν, δύο, ποιος άλλος πήγαινε εκεί πέρα? Εγώ σίγουρα. Στον Έμπορο εγώ πήγαινα. Ο Σπύρος, ο Πάρης, ποιος άλλος? Εγώ. Και ο Χριστός. Συγγνώμη λίγο παρεπιπτόντως, αν θέλετε να κάνουμε κανένα πεντάλεπτο διάλειμμα τίποτα και τα λοιπά, πείτε έτσι. Ναι, θα σου πω εγώ όταν είναι. Okay, εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε ότι καθώς με το Σπύρο ξεκινάω, καθώς φτάνεις τέλος πάντων σε αυτό το μεγάλο κτίριο, καθώς κοιτάς δεξιά και αριστερά σου, βλέπεις ότι από απόσταση φαίνεται να πλησιάζουν δύο μορφές. Πιο κοντά σε σένα φαίνεται να είναι ένας τεράστιος τύπος, ο οποίος είναι Dragonborn, από ό,τι καταλαβαίνεις. Επίσης, Χριστόφορε, να σου πω ότι καθώς προχωρούσε μέσα στην πόλη, όλοι που περνούσε από δίπλα σε κοιτούσαν με πάρα πολύ περιέργεια. Κάποιοι γουρλώναν τα μάτια, οι γυναίκες μαζεύαν τα παιδιά. Και τέλος πάντων, είδες ότι δεν υπάρχει και τόσο φιλικό κλίμα στην πόλη για σένα. Παρ' όλα αυτά, έφτασε στο λιμάνι και βλέποντας το κτίριο που σου περιγράψανε, κατευθύνεσαι προς τα εκεί. Βλέπεις ότι ακριβώς σχεδόν μπροστά στην πόρτα του κτηρίου αυτού φαίνεται να υπάρχει ένας άντρας ο οποίος έχει σταματήσει για μια στιγμή και γυρνάει προς τα πίσω και σε κοιτάει. Εσύ τώρα, Σπύρο, πίσω από αυτόν τον Dragonborn βλέπεις σε περίπου 200 πόδια ακόμα έναν άντρα ο οποίος φαίνεται να φοράει πανοπλία και να έρχεται επίσης προς τα εκεί. Τι κάνεις? Τσεκάρω τον Dragonborn, μιας και έχω δει... Περιμένεις, δηλαδή, και κοιτάς. Αν έχω δει κάποιους Dragonborn, τέλος πάντων. Περιμένεις και κοιτάς. Ναι, με τη διαφορά ότι αστικτοειδώς τσεκάρω να δω το όπλο μου είναι απάνω μου σε περίπτωση που χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο. Ναι, και θέλω να μου ρίξεις και ένα intelligence check. Οκ. Τα όπλα σου είναι απάνω σου και ταυτόχρονα παρατηρείς ότι ούτε ο Dragonborn ούτε ο άλλος άντρας φαίνεται να έχουν όπλα παρόλο που φοράνε πανοπλίες. Και καθώς κοιτάς και τριγύρω βλέπεις ότι κανένας δεν κουβαλάει όπλα. Οπότε υποθέτεις ότι μάλλον οι φρουροί δεν είδανε τα όπλα σου γιατί δεν βλέπεις κανέναν άλλο να κουβαλάει όπλα. Ωραία. Κάνω μια κίνηση, καλύπτω λίγο καλύτερα το σώμα μου με το χιτόνα. Και σε κάνω τον Dragonborn να δω τι χρώμα έχει. Χριστόφορε, κάνε μας περιγραφή λίγο καθώς πλησιάζεις. Βλέπεις ο άντρας που ήταν στην πόρτα έχει σταματήσει και σε κοιτάει πλέον. Δεν γυρίζει προς τα εσένα και σε κοιτάει. Επειδή γενικά όλοι με κοιτάνε, δεν δίνω σημασία ότι τους κοιτάω κατά πρόσωπο για να μην δώσω επιπλέον στόχο. Ναι. Οπότε δεν τον πολυκοιτάζω, μόνο με την άκρη του ματιού μου, ξέροντας ότι με κοιτάζει και προχωράω προς την πόρτα του κτηρίου. Ωραία, περιγραφή κάνε λίγο. Είμαι έτσι ψηλός και πολύ δυνατός. Είμαι γύρω στα 2 μέτρα. Και το χρώμα μου είναι. Έχει έτσι αποχρώσεις του μπρούτζου, ναι. Ξεχωρίζει μέσα από την πανοπλία μου, ξεχωρίζουν οι δυνατοί μύες. Και κάποιες ουλές από κάποια παλιά τραύματα στα χέρια. Ωραία. Σπύρο, κάνε και εσύ λίγο περιγραφή το τι φαίνεται. Θες ξανακάνω πάλι γιατί ήταν και πριν. Ναι, για να δείξω okay. Λοιπόν, μπροστά σου βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τυλιγμένος με ένα μαύρο χιτώνα και ο οποίος έχει κουκούλα η οποία είναι ρυγμένη πίσω, μαύρα μαλλιά, λίγο πιο σκούρα βλέπουμε το δέρμα του. Τα μαλλιά του είναι ελεύθερα και φτάνουν σχεδόν μέχρι κάτω τον αφιένα, περίπου. Τα οποία είναι τρεπημένα βέβαια που στα πίσω δεν πέφτουν μπροστά στα μάτια του. Από μέσα βλέπεις που ξεχωρίζει από το σημείο που κόβει το χιτόνα και μέχρι κάτω ξεχωρίζουν το δερμάτινο παντελόνι του και οι πότες του. Το πρόσωπό του καθαρό, δεν έχει ούτε ουλές ούτε κάτι άλλο που να προδίδει ότι μπορεί να βρισκόταν είτε σε κάποια μάχη παλιότερα ή κάτι άλλο. Ήρεμο πρόσωπο, σχετικά ψηλός, μέτριος βασικά όχι ψηλός και πολύ λεπτός. Ωραία, τέλεια. Εσύ τώρα καθώς πλησιάζεις πάρει από πίσω. Μάλιστα. Βλέπεις ότι ένας πελώριος Dragonborn
περπατάει με αποφασιστικό βήμα προς το ίδιο κτίριο το οποίο κατευθύνεσαι και εσύ, μάλλον, και μπροστά στην πόρτα του κτιρίου φαίνεται ένας περίεργος τύπος, τον οποίο θυμάσαι ότι είχες δει στο λιμάνι. Ήταν αυτός που πήγε και μίλησε σε αυτόν που έφερνε τα δίχτυα. Dragonborn έχω ξαναδεί τη ζωή μου. Όχι. Αλλά έχεις ακούσει για αυτούς. Κι εγώ, με πολύ χαλαρό βήμα προχωράω προς εκεί. Ωραία, πλέον ο Ένοχ και ο Λόιντ συναντιέστε πρόσωπο με πρόσωπο. Και πιο πίσω, γύρω στα 150 feet, πλησιάζει και ο Έβεντουρ. Να κάνω περιγραφή. Όχι ακόμη. Κάνεις κάτι. Μιλάς. Όχι, δεν του μιλάω καθόλου. Προχωράω προς την πόρτα. Και εγώ τον αφήνω να προσκαλάσει, κοιτώντας τον βέβαια ακόμα λίγο παράξενα, μια και δεν έχω ξαναδεί. Και τον αφήνω να περάσει μπροστά μου και αφού περάσει και προχωρήσει κάποια βήματα, θα συνεχίσω κι εγώ από πίσω. Όχι ακολουθώντας τον, πηγαίνοντας προς τα εκεί, τέλος πάντων, για να βρω αυτόν που ζητάω. Ωραία, μπαίνεις κι εσύ δηλαδή μέσα μετά από αυτόν. Ναι. Συγγνώμη λίγο, τι χρώμα είναι ο Dragonborn. Δεν μπορούσες να δεις τόσο καλά. Ψηλό καφέ σου φαινόταν από εκεί που κοιτούσες. Καφέ κίτρινος, κάπως έτσι. Ωραία. Okay. Ωραία. Προχωράς και εσύ λοιπόν. Φτάνεις στην πόρτα. Μπαίνεις και εσύ μέσα. Είδες ότι μπήκαν και οι δύο μέσα. Αλλά δεν φάνηκε να μιλάνε έτσι μεταξύ τους καθόλου. Εφόσον εκεί μου είπα να πάω, εγώ εκεί πέρα πηγαίνω. Okay. Εσείς οι δύο με το που μπαίνετε μέσα στο κτίριο αυτό, βλέπετε αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι ψηλοφτωχικά ντυμένοι, να μετακινούν κυβότια, τσουβάλια, βαρέλια. Φαίνονται αρκετοί να δουλεύουν μέσα και ο χώρος είναι τεράστιος. Επίσης φαίνονται σκάλες που ανεβαίνουν προς τα πάνω. Παρ' όλα αυτά, με το που μπαίνετε μέσα, φαίνεται ότι είναι ένας τύπος γύρω στα 40. Φαίνεται ότι έχει σγουρά μαλλιά, μαύρα, φοράει γυαλιά και κρατάει ένα μεγάλο βιβλίο στο χέρι του. Και φαίνεται να σημειώνει. Τι κάνετε, πες με εσύ πρώτος, Χριστόφαρη, που μπήκες πρώτος. Εγώ καταρχάς, επειδή έχω καταλάβει ότι στην πόλη αυτή φαίνομαι εχθρικός, έχω μια κάπα, την οποία δεν την έχω φορέσει, την οποία φοράω τώρα, έτσι, για να κρύψω λίγο το ρέις μου. Ναι. Και μετά κατευθύνομαι προς αυτόν τον τύπο. Που κρατάει το βιβλίο. Που κρατάει το βιβλίο, ναι. Ωραία. Καθώς τέλος πάντων προχωράς προς αυτόν, αυτός φαίνεται ότι παρατηρεί την προσέγγισή σου και γυρνάει το βλέμμα του προς τα εσένα. Με το που σε κοιτάει, θέλω να μου ρίξει ένα καρίσμα τσεκ. Αυτό. Ναι. Βλέπεις ότι του πέφτει το βιβλίο και το στυλό, η πένα, από τα χέρια. Και το στόμα του ανοίγει και μένει με ανοιχτό το στόμα. Επίσης κάνει ένα βήμα πίσω. Φαίνεται έντρομος. Κάνεις κάτι, λες κάτι. Μη φοβάσαι, του λέω, δεν έχεις ξαναδεί Dragonborn. Έχω έρθει εδώ από την... Έχω μπει από την είσοδο της πόλης, οπότε... Μου έχει δώσει την άδεια ο λοχαγός της πόλης, άρα δεν είμαι επικίνδυνος για την πόλη, οπότε μην με φοβάσαι. Βλέπεις ότι έχουν σταματήσει αρκετοί και από τους εργάτες και κοιτάνε πλέον το τι γίνεται. Οι δύο-τρεις έχουν έρθει προς τα εκεί, ας πούμε, πιο κοντά. Συνεχίζω ψάχνω κάποιον Jacob Witherton. Μπορείτε να μου πείτε που είναι. Τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο, ναι. Πάνω βλέπεις σου δείχνει. Φαίνεται αποσβολωμένος. Και σταμάτα να φοβάσαι, δεν θα σου κάνω καθόλου. Βλέπεις απλά κουνάει το κεφάλι έτσι, γρήγορα, καταφατικά. Okay, τον αφήνω και πηγαίνω προς τα πάνω, που μου είπε. Ωραία. Σπύρο, εσύ καθώς πλησίαζες από πίσω, εσύ καταρχήν καθώς γυρνάς για να πας πέρας σκάλες, Χριστόφορε, ναι. Βλέπεις ότι από πίσω σου ακριβώς καθόταν εκείνος ο τύπος που είδες απ' έξω από το κτίριο. Εσύ, Σπύρο, τα άκουσες όλα αυτά. Τι κάνεις? Κοιτάω την αναστάτωση που έχει προκληθεί λίγο εκεί πέρα και που είναι μαζεμένος ο κόσμος.
Και θα το εκμεταλλευτώ. Βλέπεις ότι οι ματιές έχουν πέσει και πάνω σου. Θα το εκμεταλλευτώ και θα τον ακολουθήσω πίσω. Θα ακολουθήσω τον τράγκο που είναι πίσω. Ωραία. Μιας και άκουσα και ξέρω που θέλω να πάω. Ωραία. Εσύ πάρει, καθώς μπαίνεις μέσα, βλέπεις ότι ο Dragonborn και ο Human φαίνεται ότι κατευθύνονται πρώτος ο Dragonborn και ο Human από πίσω του προς κάποιες σκάλες που υπάρχουν εκεί δίπλα σε σένα. Βλέπω κάποιον επίσημο εκεί πέρα ή να κάνει κάποια δουλειά. Καταρχήν τώρα, καθώς σε πλησιάζουν, θέλω να κάνεις μια περιγραφή. Λοιπόν, βλέπετε έναν σχετικά ψηλό άνθρωπο, κοντά στα 25, κότσε τα μαλλιά από πίσω. Μουσάκι, αρκετά λεπτό, αλλά φαίνεται ότι έχει μπράτσα, δηλαδή είμαι αρκετά γυμνασμένος. Φοράει μια πολύ απλή πανωθία, ένα απλό τέσσερ, και φαίνεται αρκετά ταλαιπωρημένο το πρόσωπό του. Φαίνονται και μερικές σουλές λίγο στα χέρια του και λίγο στο λαιμό. Ωραία. Εσύ παρατηρείς, εκτός από αυτούς τους δύο, εργάτες οι οποίοι κάποιοι έχουν σταματήσει και κοιτάνε, αλλά τώρα φαίνεται να συνεχίζουν τη δουλειά τους σιγά-σιγά. Και βλέπεις και έναν τύπο ο οποίος φαίνεται να είναι πιο καλοντυμένος και φαίνεται να σηκώνει ένα μεγάλο βιβλίο και μια πένα από το έδαφος μπροστά του. Δεν φαίνεται να σε έχει δει. Τι κάνει? Προχωράω προς αυτό. Ωραία. Με το που προχωράς προς αυτό, να φαίνεται ότι αυτό σηκώνεται και με το πόσο πλησιάζεις? Στα 5 με 10 feet. Ωραία, με το που πλησιάζεις τόσο τέλος πάντων δεν φαίνεται να σε έχει δει και καθώς σηκώνει το κεφάλι του, σε βλέπει, φωνάζει και του ξαναπέφτουν τα πράγματα. Μάλλον τον ξάφνιασες. Λέω, ηρέμησε πουλάκι μου και σκύβω να τον βοηθήσω να τον μαζέψει. Και βλέπεις ότι τα μαζεύει, αυτός λέει εντάξει, δεν χρειάζεται, ευχαριστώ και βλέπεις που αρπάζει το βιβλίο, φαίνεται λίγο κνευρισμένος. Σου λέει ναι, παρακαλώ. Ψάχνω τον πρόεδρο του εμπορικού guild, έτσι μου είπα να τον ζητήσω, κάπως έτσι. Τον δώσανε κάποιο όνομα? Μου είπαν να έρθω εδώ πέρα, ψάχνω για δουλειά. Μου είπαν ότι έχουν μια δουλειά για μένα. Τι δουλειά ακριβώς? Αυτό ήρθα να μάθω κι εγώ. Κατάλαβα. Μάλλον θέλετε να δείτε τον πρόεδρο, τον κύριο Τζέκομ. Μάλλον. Ωραία, στον πάνω όροφο. Από εκεί που πήγε και ο ψηλός... Ναι. Φεύγω εκεί. Ωραία, καθώς φεύγεις, βλέπεις ότι ο τύπος έχει μείνει και κοιτάει κάπως σπασμένος. Σε κοιτάει, καθώς φεύγεις, κάπως νευριασμένος. Τέλος πάντων, ανεβαίνετε εσείς στον επάνω όροφο, όπου βλέπετε ότι υπάρχουν μια σειρά από πόρτες μπροστά σας και στο τέλος του ένας διάδρομος και στο τέλος του διαδρόμου φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη διπλή πόρτα. Και στο φορ επίσης βλέπεις ότι από πίσω σου έχει ανέβει και ο τύπος εκείνος που είχες δει, με το cloak. Ακριβώς κολλητά από πίσω μου είναι ο πρώτος τύπος απ' έξω που έβλεπα. Όχι, είναι... Ναι, ο πρώτος τύπος απ' έξω που έβλεπες. Είναι ακριβώς από πίσω σου. Έχεις ανέβει πλέον στον δεύτερο. Ναι. Σταματάω απότομα και γυρνάω προς τον πίσω μου, ο οποίος πατάει φαντάζομαι από πίσω μου. Ναι. Τι θέλεις εδώ, γιατί με ακολουθείς? Περνάω από δίπλα του και του λέω συγγνώμη, λέω, δεν σε ακολουθώ, συγγνώμη να δεις αυτή την εντύπωση. Έχω δουλειά, ή μάλλον να το πω καλύτερα, ψάχνω για δουλειά. Και μου είπαν να έρθω εδώ πέρα. Δεν είδα να ρωτάς κάτι τον τύπο εκεί με το βιβλίο. Δεν σε άκουσα να ρωτάς κάτι. Γι' αυτό και φαντάστηκα ότι με ακολουθείς. Δεν χρειαζόταν να ρωτήσω. Μάλιστα, και εσύ για δουλειά ψάχνεις? Για δουλειά. Όπως όλοι μας φαντάζομαι. Και εγώ για δουλειά. Θα μου επιτρέψεις να μπω πρώτος? Θα μπορούσαμε να πούμε και μαζί. Φαντάζομαι δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα. Και πηγαίνω και κατευθύνουμε ήδη προς την πόρτα και χτυπάω. Εσύ, Χριστόφερε? Μαζί με αυτόν. Ωραία, και οι δύο, με το που φτάνετε στην πόρτα, ακούτε πίσω σας, στην άκρη του διαδρόμου, βήματα πάνω στο ξύλινα σανίδια. Γυρνάτε να δείτε? Ναι, εγώ γυρνάω. Όχι, εγώ είμαι στην πόρτα. Ωραία, εσύ χτυπάς την πόρτα. Ναι. Καθώς γυρνάς, Χριστόφερε, βλέπεις από πίσω σου εκείνο τον άντρα που είχες δει ξανά από πίσω σου που πήγαινε, από μεγάλη απόσταση βέβαια, και φαίνεται ότι κατευθύνεται προς εσάς. Έτσι, με σίγουρο βήμα. Ποιος είσαι, ρωτάω πάλι.
πες μου ότι έχεις έκθεση για δουλειά. Είσαι πολύ έξυπνος μάλλον, έτσι ακόμα. Ειρωνεύεσαι, με ξέρεις από παλιά. Να με συμπαθά, συγγνώμη. Ναι, κι εγώ για δουλειά έχω έρθει, ορίστε. Τι γίνεται σε αυτή την πόλη, όλοι για δουλειά έχουν έρθει. Λέω και γυρίζω κι εγώ προς την πόρτα. Μιας και δεν έχει, ανοίξει πόρτα ακόμα, να σου πει μια ματιά. Χτυπάς. Βλέπεις τον, έναν άνθρωπο με πανοπλίες. Καθώς χτυπάς την πόρτα, ακούς από μέσα, περάστε, περάστε. Ανοίγω την πόρτα και μπαίνω στο γραφείο. Ωραία. Βλέπεις ότι μπαίνεις σε ένα πάρα πολύ άνετο γραφείο, με χοντρά χαλιά, αρκετά πολύχρωμα και καλής ποιότητας. Βλέπετε ότι υπάρχουν μερικά έπιπλα, μια βιβλιοθήκη. Στο κέντρο υπάρχει ένα μεγάλο γραφείο. Υπάρχουν δύο άνετες καρέκλες μπροστά από το γραφείο και μία ακόμη πιο άνετη καρέκλα πίσω από το γραφείο. Φαίνεται ότι μπροστά σε ένα πάκο χαρτιά είναι ένας χοντρούλης τύπος, άνθρωπος, γύρω στα 50. Το μαλλί του είναι αρκετά αραιωμένο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλοντυμένος. Φαίνεται ότι φοράει μεταξωτά ρούχα. Και φαίνεται ότι έχει και ένα κρεμαστό, το οποίο είναι μια μεγάλη χρυσή αλυσίδα. Και πάνω απεικονίζεται ένα νόμισμα. Που πάνω στο νόμισμα φαίνεται να υπάρχει το πρόσωπο μιας γυναίκας στο πλάι. Εκτός από αυτό δεν φοράει κάτι άλλο. Εκτός από τα ρούχα του. Με το που μπαίνετε τέλος πάντων και οι τρεις μέσα, βλέπετε ότι ο τύπος σηκώνεται. Βγάζει κάποια γυαλιά που φορούσε, σα κοιτάει έτσι, περίεργα, και λέει παρακαλώ. Τον, μπορώ να σας βοηθήσω. Τον πλησιάζω, πλησιάζω μάλλον στο γραφείο. Παράλληλα, ενώ προσπαθώ να του μιλήσω, προσπαθώ να τσεκάρω να δω βασικά αν αυτό το νόμισμα το έχω ξαναδεί, το οποίο φοράει στο λαιμό του. Και λέω, καλησπέρα σας λέω, έμαθα ότι... Όχι. Όχι, δεν γνωρίζω το νόμισμα, έτσι. Α, ρίξε μου ένα religion check, Ένα religion check, μισό λεπτό, sorry. Αναγνωρίζεις πως πρόκειται για την θεά τη Μόρα, η θεά της τύχης και του εμπορίου. Φαίνεται να είναι χρυσό ή κάτι άλλο. Χρυσό, ολόχρυσό. Ολόχρυσό, ωραία. Του λέω καλησπέρα, ονομάζομαι Lloyd Cracker και έμαθα ότι υπάρχει δουλειά εδώ που... αναζητώ δουλειά και έμαθα ότι εδώ πέρα υπάρχει δουλειά που μπορώ να βρω. Βλέπεις και κοιτάει πάνω κάτω, κοιτάει και από πίσω στους υπόλοιπους και λέει είστε εδώ για τον ίδιο λόγο, κύριε. Εγώ λέω δεν έχω πει ακόμα τον λόγο, εμένα μου είπαν απλά ότι είχε δουλειά εδώ. Εγώ απορώ, απορώ πως δεν έχεις τρομάξει που βλέπεις μπροστά σου ένα Dragonborn. Όλη η πόλη με κοιτάει παράξενα και εσύ δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Τι να καταλάβω δηλαδή. Εμένα δεν με νοιάζει, και τόσο τη φιλή είναι κάποιος. Περισσότερο οι πράξεις με ενδιαφέρουν. Ωραία, και εγώ για δουλειά ψάχνω. Αυτά μου έκανε εντύπωση. Και ήρθατε και οι τρεις μαζί. Γνωρίζεστε. Δεν ξέρω, τα δύο παιδιά, τα δύο εδώ, οι δύο άλλοι με ακολουθούσαν, αν και λένε ότι δεν με ακολουθούσαν. Εγώ έτσι να πάνω. Πούμε εδώ πέρα. Τώρα, αν αυτός νομίζει ότι τον ακολουθώ, δεν έχω καμία σχέση. Εντάξει, δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Φαίνεται ότι έχετε έρθει όλοι για τον ίδιο λόγο. Καθίστε, παρακαλώ. Υπάρχει και άλλη καρέκλα πίσω, φίλε μου. Ωραία. Έκανε διακοπή. Λέγοντας, είναι μια πιο στιβαρή και μεγάλη καρέκλα κοντά στο παράθυρο, δίπλα σε ένα τραπεζάκι. Και μάλλον μπορεί να σε αντέξει, Χριστόφορο. Πηγαίνω και κάθομαι. Κάθομαι κι εγώ μπροστά στο γραφείο στην καρέκλα. Με το που κάθεσαι, Χριστόφορο, η καρέκλα σπάει και βρίσκεσαι στο έδαφος. Έχει γίνει σμπαράλια και βλέπεις ότι ο Τζέικομπ, ο πρόεδρος του Guild, έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Σου λέει χίλια συγγνώμη και βλέπεις ότι έρχεται πίσω από το γραφείο και προσπαθεί να σε σηκώσει, παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι δεν το έχει να σε σηκώσει.
Άστο, άστο, του λέω, φύγε, σηκώνομαι και μόνος μου. Βρες μου μια άλλη καρέκλα να καθίσω, αν υπάρχει. Δυστυχώς ήταν η πιο στιβαρή καρέκλα που είχα. Αν δεν σε πείραζε να μείνεις όρθιος. Θα καθίσω όρθιος. Συγγνώμη, παράλληλα όσο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, τσεκάρω λίγο το δωμάτιο να δω αν υπάρχει κάτι εκτεθειμένο αξίας. Εκτεθειμένο εννοώ αν υπάρχει κάποιο χρηματιστηριότητα ή κάποιο σεντουκάκι. Ακούς. Ναι. Υπάρχει ένας ασημένιος κόπτης για χαρτιά. Okay. Πάνω στο γραφείο. Εγώ βλέπω το μεταγιόν που φοράει. Ναι, φαίνεται ολοκάθαρα, είναι τεράστιο. Καταλαβαίνω ότι ποια θεότητα είναι. Είχες πετύχει στο προηγούμενο, όχι. Δεν καταλαβαίνεις. Όχι, okay. Αυτά. Τέλος πάντων, πηγαίνει σαν να κάθεται και σας λέει, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αποστολή την οποία έψαχνα να βρω άτομα ικανά για να την εκπληρώσουν. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι πιθανώς να χρειαστούν και άλλα άτομα, ότι εσείς δεν είστε αρκετοί. Εγώ έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον 5-6 άτομα, δηλαδή. Θέλετε να σας πω περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει και χρηματική αμοιβή. Αρκετά χρήματα. Γιατί πόσο μιλάμε? Για 70 χρυσά έκαστος. Κάποιοι δουλεύουν 2 μήνες. Τι είπες, κάποιοι? Κάποιοι δουλεύουν για 2 μήνες για αυτά, σας λέει. Okay. Παρ' όλα αυτά δεν βγάζουν πόσα. Εγώ γι' αυτό έχω πει στην πόλη, για να βρω μια δουλειά που να μου δίνει καλά χρήματα. Οπότε σε ακούω. Του κάνω κι εγώ ένα νεύμα ότι καταφατικό, ότι περιμένω να ακούσω. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό στην πόλη μας, παρότι ήμασταν πάντα έτσι μια πολύ ήσυχη πόλη, δεν είχαμε εδώ πέρα περίεργα πράγματα, ούτε πολύ παρανομία, εντάξει, εκτός από τα slums που είναι αδύνατο, εκεί πέρα να υπάρχει καλή αστυνόμευση. Τον τελευταίο καιρό όμως, έχουν εξαφανιστεί 5 άνθρωποι. Συγκεκριμένα, τους τελευταίους 2 μήνες έχουν εξαφανιστεί 5 άτομα. Όλοι τους άντρες. Η δουλειά σας θα είναι να βρείτε τι απέγιναν αυτοί οι άντρες. Απλά θα πρέπει να γίνει με κάποια μυστικότητα. Του λέω τι θέση είχαν αυτοί οι άντρες στην πόλη. Οι 2 ήταν ψαράδες και κάτοικοι εδώ πέρα. Οι άλλοι 2 ήταν ναυτικοί. Επίσης κάτοικοι. Και χάθηκε και ο σιδεράς μας. 5 άτομα σύνολο. Το μόνο που μπορώ να σας δώσω σαν πληροφορία είναι ότι οι 2 οι ψαράδες που εξαφανίστηκαν και οι 2 ζούσαν στα Commons. Οι 2 οι οποίοι ήταν ναυτικοί ζούσαν στα slums. Και ο σιδεράς επίσης ζούσε στο σιδεράδικό του, το οποίο είναι στην κεντρική πλατεία, στον κεντρικό δρόμο. Συγγνώμη λίγο, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ναι. Από ό,τι αναφέρετε τουλάχιστον για αυτούς τους ανθρώπους, ακούγονται απλοί άνθρωποι. Φαντάζομαι ίσως κάποια αξία παραπάνω να έχει κάποια αξία, συγγνώμη αν το λέω έτσι, αλλά κάποια αξία παραπάνω να έχει ο σιδεράς, αν και φαντάζομαι μια τέτοια πόλη σίγουρα θα έχει και άλλους σιδεράδες. Εσείς για ποιο λόγο εμπλέκεστε σε όλο αυτό το σκηνικό? Φαντάζομαι η φρουρά της πόλης θα είναι... Η φρουρά της πόλης δυστυχώς δεν έχει την απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψει αυτή την αποστολή. Γι' αυτό ψάχνουμε εξωτερικούς συνεργάτες. Και φαντάζομαι είσαι το μοναδικό που μπορεί να καλύψει τα έξοδα για τους εξωτερικούς συνεργάτες. Όχι, τα έξοδα τα καλύπτει ο Δήμαρχος. Αλλά συνεισφέρει φυσικά και το Trading Guild. Κατάλαβα.
Λοιπόν, τι λέτε. Δεν υποψιάζεστε τίποτα καθόλου, γιατί χάθηκαν, δεν έχετε κανένα στοιχείο, τίποτα άλλο. Δεν είχα ανθρώπους για να το ψάξουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό θα αλλάξει, ε. Και βλέπετε σας χαμογελάει σαν να περιμένει να του πείτε ναι. Για τα 70 gold μια χαρά θα αλλάξει, μην ανησυχείς. Σηκώνομαι και εγώ όρθιος και λέω και εγώ μέσα. Ωραία. Βλέπεις ότι τα μάτια του γυρίζουν πάνω σου, Στόφορε. Τον κοιτάω και του λέω τα 70 gold είναι καλή αμοιβή, αλλά για μια τέτοια δουλειά νομίζω ότι χρειάζομαι τα όπλα μου. Και από ό,τι μου έχει πει ο Λοχαγός, στην πόλη απαγορεύεται να κυκλοφορείς με όπλα. Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι. Καθώς καταλαβαίνετε, η επιχείρηση αυτή θέλει μυστικότητα και αν σας δούνε νεοφερμένους και ειδικά κάποιος που δεν είναι άνθρωπος να κουβαλάει όπλα, τότε μπορεί οι πέτοι να τρομάξουν ή να καταλάβουν ότι ερευνούμε τις εξαφανίσεις αυτές. Εσάς ο σκοπός σας, οπότε δεν γίνεται να σου δώσουμε τα όπλα σου. Παρ' όλα αυτά, εάν για οποιοδήποτε λόγο δείτε ότι θα χρειαστείτε τα όπλα σας, μπορείτε να έρθετε σε μένα και εγώ θα δώσω εντολή στον Λοχαγό να σας επιστρέψει τα όπλα σας. Μάλιστα. Ωραία. Okay, επίσης, να σας πω ότι θα πρέπει να βρείτε κι άλλους. Δεν είστε αρκετοί τρία ακόμα. Για ποιο λόγο τον ρωτώ? Για ποιο λόγο? Δεν είμαστε αρκετοί. Αν ανέθετα τη δουλειά στις στρατιώτες, θα έστελνα μια δωδεκάρα. Αλλά εφόσον εσείς είστε εξωτερικοί συνεργάτες και φαίνεστε αρκετά ικανοί, θα έλεγα γύρω στα 5-6 άτομα είναι αρκετά. Εντάξει. Το να... Μπορεί να μην είναι μόνο ένας ο έπαχος. Δεν είναι δύσκολο προς το παρόν. Θέλω απλά να δείτε αν αυτές οι εξαφανίσεις συνδέονται μεταξύ τους. Και αν είναι δυνατόν να βρείτε και τους υπαίτιους και τους ίδιους τους εξαφανισμένους. Τα 70 gold τον διακόπτω, θα μας δώσει κάποια προκαταβολή τώρα. Όχι, πάμε. Τον ρωτάω από πού μπορούμε να αρχίσουμε. Υπάρχει κάπου που πιστεύετε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε ή πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σπίτια των θυμάτων? Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν είμαι ειδικός σε αυτά. Εγώ είμαι περισσότερο με το εμπόριο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια υποψία. Δυστυχώς. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω κάτι. Γίνεται να εξασφαλιστεί κάπου η διαμονή μου δωρεάν? Δεν έχω καθόλου χρήματα. Ή αυτά που έχω δεν διακούν για παραπάνω από 2 μέρες. Λυπάμαι φίλε μου, ίσως μπορείς να δανειστείς από κάπου. Τον ρωτώ, μπορείτε να μας δώσετε οδηγίες για τα σπίτια των θυμάτων ή πρέπει να ρωτήσουμε κάπου αλλού? Κάπου έχω έναν χάρτη εδώ, σας λέει. Και... μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ο Ενόχ... ο Εβεντούρ... και ο Λόιντ. Και σας βγάζει αυτόν τον χάρτη... τον βλέπετε και οι τρεις. Είναι ένας χάρτης με, με πράσινες, κίτρινες, μαύρες κουκίδες. Okay. Ωραία. Εκεί πέρα που έχει ένα μπλε λάμδα, είναι ο ναός του Λαθάντερ. Ναι. Εκεί πέρα που έχει ένα τάφ μπλε, είναι ο ναός της Τιμόρα. Το μεγάλο κόκκινο κτίριο, με ένα G μέσα ζωγραφισμένο, είναι το Γκάρισον, το φλουραρχείο. Τα κόκκινα τετραγωνάκια και ορθογωνάκια είναι πυργίσκοι και εξέδρες για φρουρούς. Τα μαύρα τετράγωνα είναι οι πύλες. Οι κίτρινες κουκίδες είναι η καλή περιοχή, η εύπορη περιοχή της πόλης. Οι πράσινες κουκίδες είναι η εμπορική περιοχή και τα μαγαζιά. Ενδιάμεσα περνάει και ο κεντρικός λεωφόρος. Οι μαύρες κουκίδες είναι τα slums, που όπως βλέπετε είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ πιο μεγάλη η περιοχή των slums από όλη την υπόλοιπη πόλη. Και αν συνεχίσετε και πιο κάτω από τα slums, θα δείτε κάποιες χρυσές γραμμές, οι οποίες απεικονίζουν την προβλήτα και το λιμάνι.
μετά από αυτές τις προεξοχές είναι τα καράβια και η θάλασσα. Οκ. Okay. Εντάξει. Καλώς. Λοιπόν, σας δείχνει πρώτα απ' όλα τα σπίτια των δύο κατοίκων ψαράδων, τα οποία είναι στα commons, δηλαδή στα πράσινα σπίτια. Σας λέει ότι τον πρώτο ψαρά τον λέγανε Bob. Πώς? Bob. Σαλέτο. Και τον άλλο ψαρά τον λέγανε Finn Greyheart. Και σας δείχνει πού είναι τα σπίτια τους στον χάρτη αυτόν. Okay. Επίσης, τους δύο ναυτικούς σας λέει ότι ζουν στα slums και ότι δεν ξέρει πού ακριβώς, όμως. Θα πρέπει να ρωτήσετε μάλλον κάποιους στα slums για να μάθετε. Τα ονόματά τους? Τα ονόματά τους είναι Σέρντο Σέρντοκ και Γουέιλαν. Επίσης, ο σιδεράς είναι επίσης στο εμπορικό τομέα. Το μαγαζί του κοιτάει επάνω ακριβώς στην κεντρική λεωφόρο, στα πράσινα σπίτια δηλαδή. Και το όνομά του είναι Μπόρντεν Σκάλς Μάστερ. Όλοι είναι άνθρωποι. Αυτό εδώ το Skulls Master είναι όνομα επίθετό του ή ναι, κάποιος... Ναι, επίθετό του. Mm-hmm, μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον λείπει ο σιδεράς, το σιδεράδικο είναι κλειστό. Αλλά έχετε την άδεια από μένα να μπείτε και να το ψάξετε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν χρειαζόμαστε από κάπου, αλλού άδεια. Δηλαδή, αν με δει κάποιο φορά. Θα ενημερώσω εγώ τον στρατηγό, τον λοχαγό, και αυτό θα ενημερώσει του στρατιώτε του. Κάτι ακόμα. Κόσμο που πιστεύετε ότι μπορούμε να βρούμε. Κι άλλο κόσμο. Πιστεύω ότι η πιο καλή σα πιθανότητα είναι είτε στο λιμάνι, είτε στη μεθυσμένη Γοργόνα, όπου εκεί πηγαίνουν όλοι τουλάχιστον αξιοπρεπεί και μη. Είναι επίσης και ένα πολύ καλό πανδοχείο που μπορείτε να μείνετε εκεί πέρα, στη μεθυσμένη Γοργόνα. Ωραία. Τους εξτρά συνεργάτες χρειάζεται να τους αναφέρουμε κάπου ή όταν θα βρούμε κάτι ναι, να αρχίσουμε. Χρειαστώ φυσικά ονόματα. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστώ τα ονόματα ολονών σας. Όνομα επίθετο. Και βλέπετε βγάζει πένα και χαρτί. Και ετοιμάζεται να σημειώσει. Τα ονόματα παρακαλώ. Εβεντούρ Μέκριθ. Σημειώνει. Ενόχ Νορίξιος. Συνεχίζει. Λόιντ Μαχάρ. Ωραία. Το όνομά μου είναι Τζέικομπ Γουίδερτον, όπως σας είπα και πριν. Βλέπετε ότι βγάζει ένα δαχτυλίδι, φορούσε, και φαίνεται ότι πάνω σε κερί λιωμένο σφραγίζει την επιστολή και λέει ότι αν προσεχθούν άτομα στη συντροφιά σας, θα πρέπει να περάσετε από εδώ για να τους προσθέσω. Εντάξει. Πολύ καλά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, έχω αρκετή δουλειά. Όχι. Νομίζω απλά οι τρεις μας φαντάζομαι πρέπει να μιλήσουμε για λίγο. Εντάξει. Και κατευθύνομαι προς την πόρτα και περιμένω τους άλλους δύο. Οι υπόλοιποι, φεύγετε. Φεύγουμε μαζί. Ωραία, βγαίνετε από την πόρτα, τέλος πάντων, εκεί πέρα της τεράστιας αυτής της αποθήκης. Και τι κάνατε, προς τα που πάτε? Λοιπόν, ξεκινάμε να βγαίνουμε στο πανδοχείο. Α, επίσης τον χάρτη, σας τον έδωσε. Ναι, σωστό. Ναι.
Οπότε μπορείτε να το συμβουλευτείτε όποτε θέλετε. Okay. Με τους χάρτες είμαι αρκετά καλός, μπορώ να τον κράτσω εγώ πιστεύω. Σίγουρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε από μένα. Καλύτερα να μιλήσουμε στο πανδοχείο, γιατί όπως βλέπετε όλη η πόλη εμένα με κοιτάει λίγο περίεργα, άρα καλύτερα να είμαστε κάπου μέσα. Καλώς. Και στο πανδοχείο. Και συνεχίζουμε προς το πανδοχείο. Εγώ τραβάω λίγο το μαντλί μου, το σηκώνω λίγο πιο πάνω μου για να μην δουν τα όπλα που έχω μαζί μου. Ωραία. Θέλω να μου ρίξεις ένα stealth check. Ναι, μισό. Ένα... Οκ. Τι είναι αυτά, δύο. Δύο ρόλες είναι αυτά. Δύο. Όχι, ήταν το προηγούμενο που είχα κάνει για το Religion. Το δεύτερο είναι το... Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, Ανδρέα. Πού είχαμε μείνει? Εγώ πήγαινα προς το σπίτι του... του Δημάρχου. Ωραία. Φτάνεις λοιπόν στο πιο μεγάλο από ό,τι φαίνεται σπίτι. Φαίνεται τριώροφο. Πολύ καλοφτιαγμένο, με ένα τεράστιο κήπο. Βλέπεις ότι απ' έξω υπάρχουν κυπουροί, οι οποίοι με το που πλησιάζεις, σηκώνουν το κεφάλι και σε κοιτάνε. Καλημέρα σου λέω. Θέλω να δω το δήμαρχο, ξέρετε αν είναι μέσα. Έρχεται ο ένας προς το μέρος σου, σου λέει, γεια σου. Ο δήμαρχος δεν πρέπει να είναι εδώ. Δεν τον είδα σήμερα καθόλου. Πρέπει να έφυγε νωρίς το πρωί. Ίσως να ψάξει το λιμάνι, σου λέει. Α, στο εμπορικό εκεί που είναι. Που είναι και ο πρόεδρος του εμπορικού Guild. Ακριβώς, ακριβώς. Την ξέρεις την αποθήκη. Εκεί πέρα μάλλον θα είναι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Θα πάω προς τα εκεί τώρα. Ωραία. Καθώς πας προς τα εκεί, βλέπεις ότι περνώντας από τον εμπορικό τομέα, βλέπεις μια μεγάλη ταβέρνα, από ό,τι φαίνεται. Έχει απ' έξω το σήμα μιας γοργόνας που κρατάει με γυρμένο το κεφάλι της στο πλάι. Είναι χαμογελαστή και κρατάει ένα ποτήρι. Απ' έξω από εκεί πέρα βλέπεις μια περίεργη παρέα που ετοιμάζεται να μπει. Βλέπεις δύο ανθρώπους και έναν Dragonborn. Dragonborn έχεις ακούσει πάρα πολλές ιστορίες για τους Dragonborn. Παρ' όλα αυτά είναι η πρώτη φορά που βλέπεις κάποιον. Είστε περίπου στα 30 feet απόσταση και σου τραβάνε πάρα πολύ την προσοχή. Τώρα εσείς... Ο Σπύρος και ο Πάρης μόνο, με το passive perception σας, βλέπετε ότι είναι ένας νάνος, γύρω στα 30 feet απόσταση από εσάς, φοράει πανοπλία και φαίνεται να σας κοιτάει πάνω κάτω. Έχει σταματήσει να τραβάει, έχει σας κοιτάει. Είναι ο πρώτος μάνας που λίγο... βλέπετε στην πόλη. Δείχνω και λίγο τρομαγμένος. Δηλαδή λίγο από παραξενεμένος έως τρομαγμένος, έχοντας κολλήσει και κυρίως τον Dragonborn, γιατί είναι πολύ ψηλός και κάπως νιώθω έτσι ένα φόβο τέλος πάντων. Ναι. Θες να κάνεις λίγο περιγραφή, να σε ακούσουν και άλλοι. Ναι. Είμαι ένας νάνος όπως είπαμε. Σχετικά μέτριος προς το ψηλό νάνο, δηλαδή υπάρχουν και πιο κοντοί. Έχω κόκκινα γένια, κόκκινα μαλλιά. Τα γένια μου είναι, φαίνονται ότι με μεγάλη σπουδή έχω δύο μεγάλες πλεξούδες, αρκετά μακριά, φτάνουν περίπου στην κοιλιά μου, η οποία είναι κάπως, εξέχει κάπως, δηλαδή φαίνεται από μια ελευθερία πανοπλία που έχω, φαίνεται ότι τη στενεύει λίγο, με στενεύει. Έχω το πρόσωπό μου, έχω καφέ μάτια, έχω ένα πολύ καλοσυνάτο πρόσωπο γενικά, απλά υπάρχουν κάποιοι, είναι σπασμένο, δηλαδή έχω ωραία χαρακτηριστικά, όμορφα σου χαρακτηριστικά κάποτε, φαινόταν ότι ήμουν πιο όμορφος. Έχω λίγο σπασμένο το πρόσωπο. Ωραία, τις περιγραφές αυτών τις έχεις ακούσει. Οκ. Εσείς οι που τον παρατηρείτε, κάνατε κάτι? Εγώ με το που τον βλέπω να μας κοιτάει έτσι, γυρίζω και τους λέω, εγώ θα να το πούμε αυτό να. Οι νάνοι φημίζονται για τη δύναμη της στη μάχη. Αυτός μπορεί να βοηθήσει. Θες να το μιλήσεις? Το ακούω αυτό που λένε.
Ορίστε. Εκείνη τη στιγμή βλέπεις πλέον και εσύ, Κριστόφορε, τον Νάνο, τον οποίο υποδεικνύουν. Θες να του μιλήσεις, του λέω. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Και του κάνω μια χειραψία ότι... Ωραία, βλέπεις πήγαινε. Ότι η τριάδα πλησιάζει προς το μέρος σου, Ανδρέα. Κάνεις κάτι? Απλά κάνω ένα πολύ μικρό βήμα πίσω, κοιτώντας τον Dragor μου περισσότερο. Βλέπω, καταλαβαίνω αν είναι καλές διαθέσεις, δηλαδή πώς τους βλέπω να έρχονται. Ναι, πολύ δεν φαίνεται να έρχονται εχθρικά, δεν φαίνεται να κουβαλάνε όπλα πάνω τους. Αλλά θέλω να μου ρίξεις ένα perception check, καθώς τους κοιτάς εξεταστικά. Ναι, μισό λεπτάκι. Ωραία. Critical, μάλιστα. Μάλιστα. Παρατηρήσω ότι ο ένας από τους άντρες, τους ανθρώπους, φαίνεται ότι κάτι κρύβει κατά το μανδύα του. Έχει ένα εξόγκωμα εκεί πέρα που πολύ πιθανό να είναι όπλο. Τώρα κάθομαι και τους βλέπω που έρχονται. Ωραία. Και κάθομαι και τους... Έγινε. Σου λέω καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Δεν ξέρω αν είσαι και πολίτης της πόλης. Όχι, και καινούριος είμαι. Έκανε τον χάρηκα και στεντώνω το χέρι. Του δίνω και εγώ το χέρι. Ντόρν ονομάζομαι. Πώς? Ντόρν. Οκ. Ντόρν Ούγκαρτ. Τι κάνετε, είστε περίεργη παρέα μαζί. Και κοιτάω τον Dragonborn. Μαζί ή εγώ μόνο? Θες την αλήθεια, εσύ μόνο, και φαντάζομαι καταλαβαίνεις γιατί. Έχω ακούσει αρκετές ιστορίες για σένα, για τη φίλη σου. Και είμαι πραγματικά κάτι παραπάνω από χαρούμενος, που μπορώ και συναντώ έναν και μπορώ να μιλήσω μαζί του. Εμένα, Νάνε, μου αρέσουν οι καλοί πολεμιστές και ξέρω ότι εσείς είστε καλοί πολεμιστές, οπότε παρόλο το μικρό σου μέγεθος, σε σέβομαι. Ισχύει ότι εμείς οι Νάνοι φημιζόμαστε δύο πράγματα, είτε για το σημείο και για το παθή. Εγώ φημίζομαι ίσως και για κάποια άλλα, πάντως χάρηκα που μπορώ έχω την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σου. Εσύ ο τρίτος, πώς σε λένε? Καλησπέρα, ονομάζομαι Λόιντ. Λόιντ, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι τα όπλα απαγορεύονται στην πόλη. Μιλάω λίγο χαμηλόφωνα. Έχει σωστή εντύπωση, το κάνω. Το ακούω εγώ αυτό. Ναι. Τα όπλα, ποια όπλα? Έχεις πάνω σου όπλα, Λόιντ? Για την προστασία μου, ναι. Εκείνη τη στιγμή βλέπετε ότι περνάνε δύο άτομα οι οποίοι πάνε να μπουν μέσα στην ταβέρνα και με το που το λες αυτό, Χριστόφορε, γυρνάνε προς το μέρος σας και κοιτάνε προς τον Λόιντ. Φαίνεται ότι κοιτάζονται μεταξύ τους και μπαίνουν μέσα. Έτσι κάπως βιαστικά. Τους καταλαβαίνω εγώ, τους έχω δει, δεν το έχουμε αυτό. Έξοχα. Ίσως, δεν ξέρω, αλλά νομίζω δεν θα ήταν καλό να μείνουμε εδώ. Είδα αυτούς τους δύο τύπους που μόλις είπες για τα όπλα, μίλησαν μεταξύ τους και γύρω κοίταξαν λίγο περίεργα. Μα δεν έχεις άδεια γι' αυτά. Δεν μου τα ζήτησε κανείς. Και από ό,τι φαίνεται μπήκα στην πόλη προτού καταλάβω ότι το όπλα έπρεπε να παραδώσω μάλλον το όπλα. Ίσως για την ασφάλειά σου ή να φύγουμε από εδώ, να πάτε κάπου αλλού ή να τα κρύψεις, γιατί τώρα ίσως είναι μπλεξίματα. Βασικά θα προτιμούσα να πάμε κάπου αλλού. Λοιπόν, εδώ θα σας διακόψω λίγο. Αλέξη. Smooth skin. Έρχεται το μεσημέρι και παρατηρείς μπροστά σου ότι εξελίσσεται μια πάρα πολύ λαμπρή τελετή σε common γλώσσα. Καταλαβαίνεις ότι δοξάζουν τον ήλιο στο απόγειό του. Ένα πορτοκαλί χρώμα έχει
καταλάβει ολόκληρο τον ναό μέσα από τα μοσαϊκά που βρίσκονται στα τσάμια και ειδικά στο κέντρο, ακριβώς επάνω από το ιερό, τέρμα πάνω στην οροφή, υπάρχει ένας κύκλος ο οποίος είναι χαραγμένος σαν ήλιος, με ένα βαθύ χρυσό πορτοκαλί χρώμα. Βλέπεις ότι καθώς το φως του ήλιου πέφτει από εκεί, πέφτει ακριβώς επάνω στο ιερό και δημιουργεί έτσι μία αίσθηση δέους μέσα στην εκκλησία. Βλέπεις ότι μπροστά ακριβώς στο ιερό πηγαίνει και στέκεται ο γυρεότερος ιερέας και αρχίζει και κάνει μία τελετουργία η οποία από ό,τι φαίνεται δοξάζει τον ήλιο. Βλέπεις ότι ο ιερέας ο οποίος σου μίλησε φαίνεται ότι κάθεται παραδίπλα και φαίνεται ότι προσθέτει στις ψαλμωδίες με κάποιες δικές του και βλέπεις ότι οι υπόλοιποι τέσσερις ιερείς οι οποίοι φορούν ροζ ρόμπες έχουν κάτι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και φαίνεται ότι ο καθένας κρατάει στο χέρι του από κάτι. Βλέπεις ότι ο πρώτος κρατάει ένα βάζο με χώμα μέσα, ο άλλος κρατάει ένα βάζο με μία πεταλούδα, ο άλλος κρατάει ένα βάζο γεμάτο με λίγο νερό και ο άλλος κρατάει ένα κερί το οποίο είναι αναμένο. Αυτό όλο το τελετουργικό κρατάει γύρω στα 10 λεπτά με 15 λεπτά. Και καθώς τελειώνει, νιώθεις έτσι κάπως ανεβασμένο το ηθικό σου. Νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό σου. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι και οι πιστοί αρχίζουν και φεύγουν και οι ιερείς αρχίζουν και μαζεύουν, συμμαζεύουν. Τι κάνεις? Εκείνος ο γέρος ο ιερέας είναι ακόμα εκεί? Φαίνεται ότι είναι εκεί πέρα, ναι. Κάτι κάνει στο στασίδι το κεντρικό. Θέλω να το πλησιάζω. Βλέπεις ότι κατευθείαν τα μάτια του με το που πλησιάζει λίγο γυρνάνε πάνω σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ τονωτικό και ενθαρρυντικό όλο αυτό, όλη αυτή η τελετή, αυτό το σκηνικό. Θέλω να σας ρωτήσω, τα τέσσερα σημεία, τα τέσσερα στοιχεία της φύσης παίζουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο? Φυσικά, γιατί χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.